Θα ξεκινήσουμε φτιάχνοντας μία υπέροχη τάρτα ανοιχτή με μανιτάρια και μπέικον. Θα χρησιμοποιήσουμε φύλλο για να είναι πιο εύκολη η διαδικασία και θα χρησιμοποιήσουμε φύλλο για να είναι πιο ελληνική η διαδικασία. Για την τάρτα μανιταριών θα χρειαστούμε: για τη βάση, 350 γραμμάρια χωριάτικο φύλλο χρυσή ζύμη και 50 γραμμάρια ελαιόλαδο. Για τη γέμιση θα χρειαστούμε: μία κόκκινη πιπεριά, μία πράσινη πιπεριά, 100 γραμμάρια μπέικον, 1 κιλό μανιτάρια σαμπινιόν, 50 γραμμάρια ελαιόλαδο, 1 κύβο μανιταριού μάτζι, 100 γραμμάρια φέτα, μία κουταλιά της σούπας θυμάρι, 300 γραμμάρια τυρί κρέμα, 100 γραμμάρια γάλα, 2 πρέσες μοσχοκάριδο, πιπέρι, αλάτι και 4 βιολογικά αυγά, ελαιόν σκούρτη, χρυσά αυγά. Πολύ απλά πρέπει να ξεκινήσουμε με τη βάση της τάρτα μας, οπότε πρέπει να φέρουμε το φύλλο από το ψυγείο. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ χωριάτικο φύλλο χρυσή ζύμη, ζυμωμένο με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Η συσκευασία περιέχει 8 αυθεντικά χωριάτικα φύλλα, ζυμωμένα όπως τα σπιτικά. Λοιπόν, χρειαζόμαστε περίπου 4 φυλλαράκια, δεν χρειαζόμαστε 8 εμείς. Είναι πραγματικά σαν να τα ζυμώσαμε μόνοι μας. Φανταστικά, θέλω. 1, 2, 3, 4. Αυτά τα 4. Σε αντίστοιχες περιπτώσεις, πάντα όλες οι ζύμες για τάρτα γίνονται με βουτυράκι. Αλλά εδώ πέρα θα χρησιμοποιήσουμε λάδι γιατί θέλουμε να μυρίσει λάδι. Γι' αυτό το λόγο αλείφουμε με μπόλικο ελαιόλαδο. Δεν το λυπόμαστε. Βάζουμε το ένα φυλλαράκι. Εδώ. Φροντίζουμε να καλύψει καλά τον πάτο. Και αυτό που θέλουμε είναι όσο δυνατόν γίνεται να μην κάνουμε τρύπες στο φύλλο. Εδώ πέρα βιάστηκα λίγο και το τρύπησα. Γιατί θέλουμε η βάση να κρατήσει συνέχεια τη γέμιση. Οπότε λίγο προσεκτικά, αλλά σίγουρα θα ρίξουμε 4 φύλλα. Οπότε και κάποιο κενό να υπάρχει θα κλείσει. Και βάζουμε το δεύτερο φύλλο. Εδώ. Βάζουμε το τρίτο φυλλαράκι και όπως βλέπετε αλλάζω συνεχώς ακτίνα. Μια βάζω από αυτή την πλευρά, μια από την άλλη, γιατί ουσιαστικά θέλω να δημιουργήσω ένα γύσο που θα κρατήσει τη γέμισή μου. Κοιτάξτε τι ωραίο που έχει γίνει. Είναι φανταστικό. Και πάμε να βάλουμε και το τελευταίο, το τέταρτο φυλλαράκι. Εδώ νομίζω. Είναι πολύ καλή η θέση. Κλείνουμε καλά. Πιέζουμε λίγο με τα χέρια να ανοίξει το ζυμάρι. Και ρίχνουμε το υπόλοιπο λαδάκι. Και αυτό που θέλω να κάνετε είναι τώρα να πάρετε ό,τι εξέχει από τη ζύμη και να το βάλετε από πίσω. Κοιτάξτε, παίρνουμε και βάζουμε πίσω από τη ζύμη. Οπότε θα έχουμε ένα ωραίο γύσο εδώ πέρα. Εδώ, γυρνάμε από πίσω και ουσιαστικά τυλίγουμε τη ζύμη περιμετρικά για να φαίνεται πιο ομοιόμορφη, πιο ωραία, πιο καλοκατασκευασμένη να το πω. Γυρνάμε εδώ. Τέλεια. Τώρα τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να φροντίσουμε να κρατήσει το σχήμα η τάρτα καθώς ψήνεται. Γι' αυτό το λόγο θα πάρετε μία λαδόκολλα. Θα την τοποθετήσετε μέσα στη ζύμη και ανοίγοντας με τα χέρια ουσιαστικά θα δημιουργήσουμε ένα καλούπι μέσα στο φούρνο για να μην κλείσει η ζύμη καθώς ψήνεται. Τώρα, ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 150 βαθμούς. 160 ήταν, 150 θέλουμε και θα ψήσουμε περίπου για 40-50 λεπτάκια μέχρι που να γίνει χρυσαφένια, όμορφη, σεξι και έτοιμη να τη γεμίσουμε. Όση ώρα ψήνεται το φύλλο μας μέσα στο φούρνο, θα ετοιμάσουμε τη γέμισή μας. Για τη γέμισή μας πρώτα απ' όλα πρέπει να βάλουμε ένα τηγάνι πάνω στη φωτιά και το τηγάνι μας πρέπει να είναι όσο μεγαλύτερο γίνεται. Έχουμε πολλά καλούδια εδώ πέρα για γέμιση, αλλά σαν βάση έχουμε το μπέικον και τα μανιτάρια. Ουσιαστικά θα φτιάξουμε μία τύπου ελληνική κις. Και στην αρχή θα σοτάρουμε μόνο τις πιπερίτσες μαζί με το μπέικον. Εδώ. Έχω πιπεριά πράσινη και κόκκινη. Βέβαια, εσείς μπορείτε να βάλετε ό,τι άλλη πιπεριά θέλετε. Και επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ό,τι άλλα λαχανικά θέλετε. Αλλά μην το παρακάνετε. Γιατί ο πρωταγωνιστής εδώ πέρα είναι ουσιαστικά η γέμιση και θα σας εξηγήσω το γιατί. Γιατί θέλουμε να βγάλουμε μία πολύ βελούδινη σε υφή τάρτα. Άμα το παρακάνουμε με πολλά τυριά και πολλά πράγματα, στο τέλος δεν θα έχει καμία γεύση. Τώρα, τις πιπερίτσες μας θα τις κόψουμε μικρά τετραγωνάκια εδώ πέρα, μπρινουάζ όπως τα λέμε.
Δεν χρειάζεται να είναι τέλεια. Ούτως ή άλλως θα μπουν μέσα στην τάρτα, μέσα στη γέμιση, δεν φαίνονται. Και αυτό που θέλω να κάνετε είναι να μην ρίξετε καθόλου λάδι στο τηγάνι, γιατί θα ρίξουμε στη συνέχεια το μπέικον. Ρίχνουμε πρώτη πιπεριά σε σκέτο τηγάνι, για να μπορέσει να πάρει ένα καπνιστό άρωμα. Αυτό το άρωμα που θέλουμε να βγάλει τελικά μέσα στη συνταγή μας. Γιατί άμα βάλουμε λάδι, πάει το καπνιστό άρωμα. Τελείωσε. Και ήρθε η ώρα να κόψουμε σε κυβάκια το μπέικον. Λοιπόν, έχω πάρει ένα ωραίο κομματάκι μπέικον εδώ πέρα. Και άμα το μπέικον είναι ποιοτικό, δεν χρειάζεται να βάλετε ένα σκασμό ποσότητα. Χρειάζεται λίγο και ίσα-ίσα να μας δώσει αυτή την καπνιστή γεύση που θέλουμε. Να σας πω ότι είναι καλύτερο να πάρετε κομμάτι από το να χρησιμοποιήσετε λωρίδες μπέικον, γιατί οι λωρίδες χάνονται, εξαφανίζονται. Δεν έχουν δάγκωμα, δεν έχουν γεύση, δεν έχουν ουσία. Ενώ με αυτόν τον τρόπο, όταν κόβουμε τα λεγόμενα lardons, όπως λένε και οι ξένοι, είναι τα μικρά-μικρά κυβάκια του μπέικον. Παίρνουμε την απόλυτη γεύση μέσα στο φαγητό μας, γιατί ψήνονται, δεν χάνονται, υπάρχει υφή στην τομή καθώς κόβουμε την τάρτα και είναι αυτό που πραγματικά θέλουμε. Άμα είναι λεπτές φέτες στο μπέικον, στο τέλος δεν έχουμε τίποτα. Οπότε, με το που είναι έτοιμο και το μπέικον, το ρίχνουμε μαζί με τις πιπεριές και μη στεναχωριέστε, το μπέικον τώρα θα βγάλει το λαδάκι να ψηθούν και οι πιπεριές. Τώρα, όλα πάνε καλά. Είναι στο φούρνο η βάση της τάρτας, στο τηγάνι ψήνεται το μπέικον μαζί με τις πιπεριές. Εννοείται πως δεν θα βάλετε καθόλου αλάτι. Το μπέικον έχει αρκετό αλάτι και θα βγάλει αλάτι μέσα στη συνταγή μας. Πιπέρι μπορείτε να βάλετε, αλλά θα βάλουμε στη συνέχεια στη γέμιση. Θα σας δείξω πότε. Τώρα, ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε τα μανιτάρια μας. Γιατί τα μανιτάρια είναι ένα βασικό συστατικό για να φτιάξουμε μία κις. Αυτό που θέλω να κάνετε ουσιαστικά είναι να πάρετε τα μανιτάρια και να τα κόψετε εδώ. Στα τέσσερα. Το βλέπετε. Αλλά άμα κάτσω να κόψω εδώ πέρα περίπου 100 μανιτάρια που υπάρχουν, θα πάρουν 2-3 μέρες. Αυτό που θέλω να κάνετε, που είναι πολύ πιο εύκολο, είναι είτε να απλώσετε τα μανιτάρια όλα πάνω στον πάγκο και να περάσετε μία γρήγορη με το μαχαίρι σας εδώ. Δεν υπάρχει λόγος να χάσετε όλη σας την ημέρα. Εσείς δεν έχετε χρόνο, δεν χρειάζεται να το κάνετε. Ή μπορείτε να κάνετε κάτι πιο εύκολο. Να πάρετε τα μανιτάρια και να τα σπάσετε με τα χέρια. Εδώ, κοιτάξτε. Δεν υπάρχει λόγος να ταλαιπωρήσετε. Και άμα νομίζετε ότι είναι δύσκολο ένα-ένα, τα μανιτάρια σπάνε πολύ εύκολα, ακόμα και πολλά-πολλά μαζί. Εδώ. Δεν θέλουμε να τα διαλύσουμε. Θέλουμε να σπάσουν ακανόνιστα και να σας πω την αλήθεια. Έτσι είναι και πιο ρουστική η συνταγή, είναι πιο ωραία. Μου αρέσει εμένα αυτός ο τρόπος. Εντάξει, τώρα, αν έχετε χρόνο, καλό θα είναι να το κάνετε και με τα μαχαίρια, έτσι λίγο να εξασκηθείτε. Δεν είναι δύσκολο, αλλά ξέρω ότι οι περισσότεροι δεν θα το κάνετε. Και με αυτόν τον τρόπο, πού πάει εσύ, έλα εδώ. Τίποτα. Σε μηδέν χρόνο. Λοιπόν, τα μανιτάρια πάνε πίσω στο μπολ και ήρθε η ώρα να τα μαρινάρουμε. Δεν θέλουν πολύ μαρινάδα, θέλουν ελάχιστη και νομίζω πως φαντάζεστε ποιο θα είναι το ένα υλικό. Το ένα υλικό θα είναι σίγουρα το ελαιόλαδο. Τα μανιτάρια δεν έχουν καθόλου λιπαρά και χρειάζονται κάποια λιπαρά για να ψηθούν. Αυτό που θα κάνετε είναι ουσιαστικά να βάλετε λίγο λαδάκι μέσα στο μίξερ, εδώ. Θέλουν περίπου 50 ml. Χρειάζονται γιατί έχουν αρκετή ποσότητα. Και για δεύτερο υλικό, να βγάλω λίγο και εδώ πέρα το μπέικον και τις πιπεριές γιατί γίνανε. Και για δεύτερο υλικό, σας έχω κάτι καινούριο. Σε αυτή τη συνταγή θα βάλουμε το νέο ζωμό μανιταριών Magic. Δεν συγκρίνεται με τίποτα, είναι κάτι καινούριο και δίνει έντονη γεύση μανιταριών μέσα στο φαγητό μας. Και επειδή θα βάλουμε πολλά μανιτάρια, θα βάλουμε και το ζωμό, στο τέλος η επίγευση που θα έχουμε θα είναι πραγματικά μανιταρένια. Δεν χρειαζόμαστε πολύ, χρειαζόμαστε μόνο ένα ζωμό. Εδώ. Θα χτυπήσουμε μαζί με το ελαιόλαδο. Να σας πω ότι όντως δεν μοιάζει με τίποτα άλλο που έχετε δοκιμάσει. Δίνει τρομερή επίγευση μανιταριών και είναι αυτό που πραγματικά θέλουμε. Είναι ουσιαστικά σαν να έχουμε πάρει έναν τόνο αποξηραμένα μανιτάρια και να τα έχουμε χρησιμοποιήσει στη συνταγή. Αλλά βέβαια με αυτόν τον τρόπο είναι πολύ πιο εύκολο, πολύ πιο γρήγορο και πολύ πιο οικονομικό. Δεν θα βάλουμε καθόλου αλάτι και πιπέρι, γιατί οτιδήποτε άλλο χρειαζόμαστε μέσα στη μαρινάδα για τα μανιτάρια βρίσκεται εδώ πέρα. Τέλεια. Αυτό είναι, κυρίες και κύριοι. Το λαδάκι μαζί με το ζωμό μανιταριών και δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να προσθέσουμε. Ό,τι χρειαζόταν να το βάλουμε, το βάλαμε τελικά μέσα στη συνταγή μας. Χρειάζομαι ένα μεγάλο μπολ. Θα ρίξω μέσα το μπέικον μαζί με τις πιπεριές. Εδώ. Θα ξαναπάει το τηγάνι πίσω στη φωτιά. Και εδώ πέρα δεν χρειάζεται να πηγαίνετε με δόσεις. Γιατί, θα σας πω τι γίνεται. Άμα ψήνουμε τα μανιτάρια σε δόσεις, όντως θα γίνουν πιο νόστιμα και πιο τραγανά. Αλλά δεν θέλουμε καθόλου μα καθόλου υγρασία μέσα σε μία κις. Θέλουμε σχεδόν να φυδατώσουμε τα μανιτάρια μας. Άμα το κάνουμε σε δόσεις, πάλι θα έχει υγρασία μέσα στο μανιτάρι και καθώς ψήνεται μέσα στη γέμιση, θα βγάλει αυτή την υγρασία και ίσως να χαλάσει την τάρτα μας. Γι' αυτό για πρώτη φορά σας λέω ότι το τηγάνι πρέπει να είναι μεγάλο. Ρίχνουμε όλα τα μανιτάρια μέσα.
και κάνουμε υπομονή περίπου μισή ωρίτσα μέχρι που να ψηθούν όλα τα μανιτάρια και να γίνουν τέλεια. Σε μισή ωρίτσα περίπου θα είναι έτοιμη και η ζύμη της τάρτας, οπότε θα πάμε να συνθέσουμε όλη την τάρτα και να την ξαναβάλουμε στο φούρνο και να γίνει σεξι, νόστιμη και εορταστική. Οι μεγάλοι αρχαίοι πολιτισμοί εκτιμούσαν τις ευεργετικές ιδιότητες των μανιταριών. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι τα μανιτάρια κάνουν πιο δυνατούς τους πολεμιστές. Οι Ρωμαίοι τα πρόσφεραν σαν δώρα σε γιορτές. Οι Κινέζοι τα χρησιμοποιούσαν για θεραπευτικούς σκοπούς, ενώ οι Φαραώ αναγνώριζαν την υψηλή διατροφική τους αξία. Και η βάση της τάρτας μου είναι έτοιμη. Αναγία μου. Τέλεια και πάρα πολύ ωραία. Βγάζουμε τη λαδόκολλα, την αφήνουμε στην άκρη και ουσιαστικά αρχίζουμε να προσθέτουμε υλικά μέσα στην τάρτα. Άμα θυμάστε, είχαμε σουτάρει το μπέικον για τις πιπεριές, οπότε θα το ρίξω μέσα, εδώ. Όταν βλέπω ανθρώπους να ανακατεύουν όλα τα υλικά που έχουν να ρίξουν μέσα σε μία τάρτα, σε ένα μπολ και να τα ρίχνουν, πραγματικά τρελαίνομαι, γιατί η τάρτα είναι κάτι ζωντανό για εμένα, πραγματικά. Και κάθε φορά αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να του δίνεις την κατάλληλη σημασία. Κοιτάξτε εδώ τι ώρα που φαίνονται όλα τα υλικά που έχουμε χρησιμοποιήσει ως τώρα. Μπέικον και πιπεριές. Θα ρίξω μέσα και τα μανιτάρια. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε εδώ. Θέλω να φαίνεται ακριβώς ότι έχω χρησιμοποιήσει. Έχω τα μανιτάρια μου, έχω το μπέικον, έχω τις πιπεριές. Γιατί να τα ανακατέψω με τη γέμιση, αφού είναι ξεχωριστά υλικά. Δεν προσπαθώ να τα κάνω ένα. Αν προσπαθούσα να τα κάνω ένα, καλύτερα να τα χτυπούσα σε ένα μπλέντερ και να γινόταν μία πάστα και να την έριχνα μέσα για να τα ψήσω. Οπότε θέλω να ρίξω και τα μανιτάρια μου. Θα σπάσω λίγο φετούλα ή οποιοδήποτε άλλο τυρί σας αρέσει. Μπορείτε να βάλετε κατσικίσιο, μπορείτε να βάλετε λίγο γραβιέρα, αλλά λίγη ποσότητα, γιατί γενικά τα τυριά σφίγγουν τη γέμιση. Οπότε τέλειο. Τέλειο. Και τώρα ήρθε η ώρα να προσθέσουμε μυρωδικά. Μας αρέσουν τα μυρωδικά και θέλουμε να τα βάζουμε στις συνταγές. Να μην κόψω τα λαμπάκια, Παναγία μου, εδώ πέρα. Καλές γιορτές να έχουμε κιόλας, οπότε καταλαβαίνετε. Είναι υπέροχο το θέαμα. Είναι υπέροχο, πραγματικά. Κοιτάξτε εδώ πόσο όμορφο που είναι. Έχεις καταλάβει ότι έχεις μαγειρέψει, έχεις κάνει κάτι. Έχεις μία σύνδεση με το φαγητό, ένα connection όπως το λέμε. Δηλαδή, όντως αυτό το πράγμα δεν πρέπει να το χάνετε ποτέ καθώς μαγειρεύετε, γιατί αυτό είναι το πιο φανταστικό πράγμα στις συνταγές. Άμα τα παίρνω όλα και απλά τα ανακατεύω σε ένα μπολ και τα ρίχνω σε μία τάρτα, δεν υπάρχει φαγητό, δεν υπάρχει συνέστημα και στο αποτέλεσμα δεν είναι και ωραίο. Τώρα, πάντα μα πάντα, καθώς κάνουμε μία τάρτα, αποφασίζουμε ποια θα είναι τα κυρίως χαρακτηριστικά που θα έχει η τάρτα, αλλά η βάση που χρησιμοποιούμε για να δέσουν όλα αυτά τα υλικά. Πάντα πρέπει εξ αρχής να τη σκεφτόμαστε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή χρησιμοποιούμε φύλλο εδώ πέρα, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την κλασική βάση που χρησιμοποιούν οι Γάλλοι, που έχει 500 κρέμα, 5 αυγά. Εντάξει. Γιατί άμα βάλουμε μόνο κρέμα και αυγά, επειδή χρησιμοποιούμε φύλλο και πιο ελληνική συνταγή, το φύλλο θα απορροφήσει όλη αυτή την κρέμα, με αποτέλεσμα να σπάσει και να φύγει όλη η γέμιση. Εδώ πέρα θέλουμε μια πιο σφιχτή βάση. Δηλαδή, αντί για κρέμα, θα χρησιμοποιήσουμε τι. Διονύση. Τυρί κρέμα. Μια φορά, μέχρι το τέλος, 50 επεισόδια. Μία θα πετύχεις, δεν γίνεται. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε τυρί κρέμα για βάση. Οπότε, χρειαζόμαστε ένα μπολ. Ρίχνουμε το τυρί κρέμα μέσα. Και επειδή είναι πάρα πολύ σφιχτό, πρέπει ουσιαστικά να το αραιώσουμε με κάτι. Έχουμε βάλει λαδάκι στα μανιτάρια, έχουμε βάλει και το μπέικον. Οπότε θέλω λίγο να μειώσω τα λιπαρά στη συνταγή μου. Γι' αυτό το λόγο δεν θα βάλω κρέμα γάλακτος. Θα βάλω λίγο γαλατάκι. Θα δουλέψει μια χαρά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Βάλτε λίγο γάλα. Αραιώστε το τυρί κρέμα. Με λίγο γάλα. Εδώ. Προσθέτουμε λίγο ακόμα γαλατάκι και σιγά σιγά ανακατεύουμε το τυρί κρέμα. Θέλουμε να απορροφήσει το τυρί κρέμα το γάλα. Κοιτάξτε εδώ πόσο έχει μαλακώσει και πόσο ωραίο έχει γίνει. Ρίξω και την τελευταία δόση. Κοιτάξτε εδώ τι ωραία υφή που έχει. Άμα το κάνετε σιγά σιγά, δεν θα έχει ούτε γρουμπαλάκι και θα γίνει τέλειο. Θα προσθέσουμε λίγο μασοκάρι εδώ. Λίγο, το παρακάνετε γιατί θα σκεπάσει όλες τις υπόλοιπες γεύσεις. Λίγο πιπέρι. Ελάχιστο αλάτι. Και 4 αυγουλάκια. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ βιολογικά αυγά ελαιών σκούρτη από τα χρυσά αυγά. Οι κότες τρέφονται και με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, γι' αυτό τα αυγά μας είναι πλούσια σε ωμέγα 3. Χρειαζόμαστε 4 αυγουλάκια, όπως είναι. Και ουσιαστικά πάντα μα πάντα πρέπει να θυμόμαστε αυτό, ότι αυτή είναι η βάση μιας τάρτας. Όλα τα υπόλοιπα υλικά είναι τα υλικά που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε μέσα, αλλά πάντα πρέπει να έχουμε μία βάση για να δέσει όλα τα υλικά και να έχουμε μία ομοιόμορφη τομή καθώς κόβουμε την τάρτα μας.
Σε αυτή τη συνταγή, όπως σας είπα, ήθελα να μειώσω τα λιπαρά, γι' αυτό το λόγο δεν έχω χρησιμοποιήσει κρέμα γάλακτος και επίσης ήθελα να διασφαλίσω ότι όλοι θα πετύχετε να φτιάξετε αυτή την τάρτα και δεν θα σπάσει, δεν θα φύγουν τα υλικά από μέσα. Κοιτάξτε πόσο υπέροχα που είναι τα βουλάκια. Τέλεια. Φαίνονται χωριάτικα, φαίνονται ωραία. Οπότε σίγουρα θα γίνει και η τάρτα μας πεντανόστιμη. Ανακατέψτε και τα μπουλάκια μέσα. Και αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η βάση μας. Τώρα, δεν χρειάζεται να ζοριστείτε πάρα πολύ. Κοιτάξτε εδώ. Το μόνο που θα κάνουμε είναι να ρίξουμε όλη αυτή την υπέροχη γέμιση πάνω από τα υπόλοιπα υλικά. Εδώ, κοιτάξτε. Σιγά σιγά, καθώς ψήνεται η τάρτα μας, πιστέψτε με, όλο το μείγμα θα πάει παντού. Και επειδή έχουμε βάλει τα αυγουλάκια μέσα, τα αυγά ουσιαστικά είναι αυτά που θα σταθεροποιήσουν και την τάρτα μας. Είναι αυτά που θα δέσουν όλα τα υλικά μας. Έχουμε βάλει και το τυρί κρέμα, οπότε θα δώσει μια μοναδική γεύση. Και κοιτάξτε εδώ πόσο υπέροχη που είναι. Δεν θέλετε να την βάλουμε να την ψήσουμε? Θέλετε. 150 βαθμούς για περίπου 50 λεπτάκια. Δεν θέλουμε υψηλή θερμοκρασία, θέλουμε σιγά σιγά να δέσουν τα αυγά μέσα. Άμα βάλουμε υψηλή θερμοκρασία σε μια τάρτα 200-190 βαθμούς, τα αυγά θα σφίξουν πολύ γρήγορα. Εμείς θέλουμε να έχει την υφή της κρέμας. Οπότε, άμα ψήσουμε σε 150, τα αυγά θα διατηρήσουν το σχήμα, αλλά ουσιαστικά θα δέσουν τόσο όσο για να είναι πάρα πολύ ανάλαφρη και πάρα πολύ ζουμερή η τάρτα μας. Σε 50 λεπτάκια θα είναι έτοιμη, θα τη βγάλουμε, θα την αφήσουμε λίγο να κρυώσει και θα κόψουμε ένα κομμάτι για να σερβίρουμε. Και η τάρτα μας είναι έτοιμη. Πρέπει να την αφήσετε να κρυώσει και να θυμάστε πάντα μα πάντα ότι όλες οι τάρτες δεν τρώγονται ούτε ζεστές ούτε κρύες. Τρώγονται σε θερμοκρασία δωματίου. Είναι η κατάλληλη θερμοκρασία για να τη σερβίρετε. Γιατί είναι τέτοια η φιλοσοφία τους. Λοιπόν, τη βάζουμε πάνω στο ξυλοκοπής, εδώ. Και το μόνο που χρειάζεται είναι ένα μαχαιράκι και να κόψουμε ένα ωραίο κομμάτι. Λοιπόν, θα κόψουμε ένα ωραίο κομμάτι εδώ. Ακούτε πόσο τραγανό που είναι το φύλλο. Και αυτό που όντως πρέπει να θυμάστε είναι αυτό. Θερμοκρασία δωματίου. Για να είναι νόστιμη, πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου ένα ωραίο πιατάκι. Και κοιτάξτε εδώ. Και θα σερβίρουμε την τάρτα μας. Είναι τόσο ζουμερή και τόσο γευστική. Βλέπετε εδώ. Απλά διαλύεται. Έτσι ακριβώς πρέπει να είναι. Πρέπει να φαίνονται όλα τα υλικά μέσα. Και κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε πόσο ωραία και ρευστή είναι η γέμιση. Είναι ημίρευστη. Έχει δέσει τόσο όσο. Έχει δέσει ώστε να υπάρχει μία σύσταση και μία δομή στην τάρτα, αλλά δεν έχει δέσει πάρα πολύ ώστε να μας βγάζει μία σκληρή υφή. Για την τάρτα μανιταριών. Φτιάχνουμε πρώτα τη βάση της τάρτας, αλείφοντας με ελαιόλαδο μία στρογγυλή φόρμα με αποσπόμενη βάση. Απλώνουμε ένα χωριάτικο φύλλο και ραντίζουμε με ελαιόλαδο. Προσθέτουμε ένα λαξ, άλλα τρία λαδωμένα φύλλα. Τυλίγουμε τα φύλλα που προεξέχουν περιμετρικά προς τα μέσα. Τοποθετούμε στο κέντρο της βάσης μία τσαλακωμένη λαδόκολλα για να κρατήσει η τάρτα το σχήμα της. Έπειτα, την ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 150 βαθμούς για 30 με 40 λεπτά. Για τη γέμιση, σοτάρουμε σε ένα τηγάνι τις πιπεριές με το μπέικον. Χτυπάμε στο μπλέντερ το ελαιόλαδο και τον κύβο μανιταριού μέχρι να γίνουν ένα ενιαίο μείγμα. Κόβουμε με τα χέρια τα μανιτάρια σε ακανόνιστα κομμάτια και τα μαριναρούμε με το μείγμα του κύβου. Αφαιρούμε τις πιπεριές με το μπέικον και στο ίδιο τηγάνι ψήνουμε τα μανιτάρια για 30 λεπτά. Αφού ψηθεί, αφαιρούμε τη λαδόκολλα από τη βάση της τάρτας και προσθέτουμε τις σοταρισμένες πιπεριές με το μπέικον, τα ψητά μανιτάρια, τη φέτα και το θυμάρι. Αραιώνουμε σε ένα μπολ το τυρί κρέμα προσθέτοντας σιγά σιγά το γάλα. Ρίχνουμε το μοσχοκάριδο, πιπέρι, αλάτι, τα αυγά, ανακατεύουμε και περιχύνουμε την τάρτα. Στη συνέχεια την ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 150 βαθμούς για 50 λεπτά. Αφού ψηθεί, την αφήνουμε να κρυώσει και σερβίρουμε. Τώρα, θέλουμε ένα πιρούνι και θέλω να καταλάβετε ακριβώς πώς είναι. Κοιτάξτε εδώ. Αυτή είναι η τέλεια τάρτα. Κοιτάξτε. Είναι μια τάρτα που πραγματικά, άμα ξεκινήσει να τρως, δεν μπορείς να σταματήσεις. Είναι κάτι μοναδικό. Θα προσπαθήσω να σας το εξηγήσω, αλλά ό,τι και να σας πω, πραγματικά ξέρω ότι θα είναι λίγο. Είναι τόσο μοναδικό, βάζει στο στόμα, εξαφανίζεται η γέμιση, κατά έναν περίεργο τρόπο χάνεται. Έχει μέσα το θυμαράκι, ο ζωμός των μανιταριών και τα μανιτάρια δίνουν έντονη γεύση μανιταριών μέσα που μας αρέσει. Το μπέικον είναι τόσο όσο, δίνει μια ελαφριά καπνιστή γεύση και γενικά είναι σαν να τρως συμπυκνωμένη γεύση πίτσας. Είναι σαν να τρως την πιο τέλεια πίτσα που υπάρχει,
αλλά σε πολλή ποσότητα. Το καλό σημείο της πίτσας, αυτό το κεντρικό που παίρνουμε, η μεγάλη μπουκιά, είναι σε κάθε χιλιοστό αυτής της τάρτας. Όποιος κάνει αυτή την τάρτα και όποιος σερβίρει κάπου, πραγματικά θα πάθουν όλοι σοκ. Είναι μια συγκλονιστική συνταγή και ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε στην επόμενη, γιατί έχουμε να φτιάξουμε και μια γρήγορη μακαρονάδα. Τέλεια.